Πάμε Σπύρο Αλεξανδρή. Για πάμε Σπύρο Αλεξανδρή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος είναι έξω από ένα λεωφορείο γιατί αλλάζει πιλωτικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπαίνετε στο λεωφορείο και θα επικυρώνετε το εισιτήριό σας. Έλα Σπύρο. Έτσι ακριβώς, καλή σας ημέρα. Στο μοξοστάσιο της Ανθούσας βρισκόμαστε και για να σας δείξουμε την αλλαγή που έχει γίνει. Πλέον δεν μπορεί κανένας να μπαίνει στα αυτά τα νέα δρομολόγια από την πίσω πόρτα, αλλά μόνο από την μπροστινή. Από εδώ εισέρχονται οι επιβάτες, επιβεβαιώνουν, ακυρώνουν δηλαδή το εισιτήριό τους, ελέγχει και ο οδηγός, υπάρχει και έλεγχος και από ελεγκτές, οι οποίοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε 135 από 30, πράγμα που έχει ανεβάσει πάρα πολύ την εισπραξιμότητα των εισιτηρίων. Να πούμε ότι στις τελευταίες 20 μέρες μόνο της εφαρμογής του πιλωτικού προγράμματος υπάρχει 24% αύξηση στα εισιτήρια που κόβονται. Πιο πριν, περίπου ένας στους τέσσερις δεν ακύρωνε το εισιτήριό του. Πλέον όλοι μπαίνουν από μπροστά. Δεν υπάρχει τρόπος να μπουν στο δρομολόγιο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον οδηγό είτε από τον ελεγκτή. Έχουν αυξηθεί και κατά πάρα πολύ οι έλεγχοι, κατά 125%, οι οποίοι έγιναν πλέον τον Σεπτέμβρη 72.476 έλεγχοι, να πούμε. Έχει μια σημασία να ξέραμε. Η αύξηση. Θα έχει μια σημασία να ξέραμε το ποσοστό της παραβατικότητας. Δηλαδή, έγιναν 72.000 έλεγχοι, αλλά πόσους έπιασες χωρίς εισιτήριο? Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Πλέον δεν είναι, σε αυτά τα δρομολόγια είναι περίπου 20 οι γραμμές που γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δεν μπαίνει κάποιος χωρίς εισιτήριο. Και αν μπει και δεν θέλει εδώ πέρα, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν και διαπληκτισμοί με τον οδηγό, όπου δεν θέλει κάποιος να κόψει εισιτήριο, μπορεί ασφαλώς να περάσει από εδώ και να κάτσει. Ωστόσο, τότε σε επόμενη στάση είτε θα τον βρει ο ελεγκτής είτε θα ειδοποιήσει ο οδηγός ότι υπάρχουν επιβάτες εντός της αμαξοστοιχίας οι οποίοι αρνούνται να κόψουν το εισιτήριό τους και εκεί θα τους επιδοθεί και το αντίστοιχο πρόστιμο. Και το μηχάνημα ακύρωσης δηλαδή έχει γίνει ένα στην μπροστινή πόρτα. Δίπλα στον οδηγό. Δεν μπορεί να έχεις πίσω μηχάνημα να ξεκινήσει ο έλεγχος και να αρχίσει να ακυρώνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν ανοίγουν οι πόρτες πίσω, μόνο η μπροστινή. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία σου δίπλα, την οδηγό του λεωφορείου, να έχει καλές διαδρόμες η γυναίκα.